Καλωσορίζω στο Βούντεραφον, το πιο σημαντικό παιχνίδι της φετινής χρονιάς ξεκινάει σε λίγες ώρες. Είναι ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας, γιατί το αποτέλεσμα του θα κρίνει αν θα πάμε νωρίς για διακοπές, χωρίς να κατακτήσουμε και πολλά πράγματα φέτος, ή αν θα παραμείνουμε ζωντανοί στο κυνήγι του τίτλου. Να δούμε στα playoffs τι γίνεται. Έχουμε τις τέσσερις ομάδες στην Δύση, καλές και οι τέσσερις είναι οι Jazz, οι Clippers, οι Nuggets και οι Suns, ενώ στην Ανατολή οι Hawks κέρδισαν το πρώτο παιχνίδι και έχουν πάρει το προβάδισμα έδρας. Η Jazz είναι το πρώτο φαβορί μας, λέει το 538, ενώ και οι Nets έχουν γίνει το φαβορί με 60% για να περάσουν σε αυτήν εδώ πέρα την σειρά μεταξύ μας. Να δούμε τους Mavericks, οι οποίοι δεν κατάφεραν να κερδίσουν τους Clippers. Έχει αρχίσει μια συζήτηση για το αν θα κρατήσουν τον προπονητή τους ή όχι. Ο Cuban, ο GM είναι η ιδιοκτήτης και τα δύο, τρόπο, ο Cuban το αφεντικό λέει ότι δεν αλλάζεις έτσι εύκολα προπονητές εκτός αν ξέρεις ότι κάποιος άλλος είναι πολύ 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 καλύτερος. Ποιοι είναι αυτοί οι προπονητές οι οποίοι είναι αυτήν την πέρα τη στιγμή διαθέσιμοι και είναι ενδεχομένως καλύτεροι από τον Carlisle εκεί πέρα? Είναι ο Jason Kidd, ο οποίος και οι Portland Trailblazers μάλλον ψάχνουν για προπονητή. Είπε ότι όχι, παιδιά, λέει, μη με σκέφτεστε εμένα, λέει, δεν θέλω να... αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη λίστα με τους προπονητές που υπάρχει. Και τα λέω αυτό εδώ πέρα γιατί με μία-δύο ήττες αρχίζουμε και εμείς να λέμε για το αν θα μείνει ο Μιχάλης ή όχι στην ομάδα. Εδώ πέρα να δούμε κάποια νούμερα για το πρώτο παιχνίδι. Όταν έλειπε ο Γιάννης, σουτάραμε μόλις 6 στα 32 jump shots, μόλις 18,8% με τον Middleton να σουτάρει 1 στα 10. Ήταν το τέταρτο χειρότερο παιχνίδι από πλευράς σε true shooting, το τρίτο χειρότερο σε αυτά εδώ πέρα τα 80 που έχουμε παίξει φέτος, αν εξετάσουμε αποκλειστικά και μόνο τα τρίποντα. Ενώ για το rotation βλέπουμε ότι καλά τα πήγε η πεντάδα με τον PJ Tucker μέσα, ήταν στο συν 3. Η χειρότερη ήταν μια πεντάδα με τον Tick και τον Conaton μαζί με τον Γιάννη, τον Holiday και τον Lopez. Εγώ θα ήθελα πέρα από αυτήν πέρα την πεντάδα με τον Tucker να δω και τον Bobby μαζί με τους τέσσερις, είτε σαν αρχική πεντάδα είτε σαν μια πεντάδα η οποία θα, ναι, θα βρεθεί στο τέλος, δεν ξέρω πού ακριβώς. Θα ήθελα να δω και τον Μπάμπι μαζί με τους άλλους τέσσερις. Ο James εδώ πέρα μας λέει ότι έδωσε απάντηση ο Μιχάλης για το ότι έπαιξε ο Γιάννης πολύ λίγα λεπτά. Η απάντηση είναι ότι έχουμε πάγκο, έχουμε deep team, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και θα το εκμεταλλευτούμε κρατώντας ξεκούραστους τους παίχτες μας. Γι' αυτό ο Γιάννης δεν έπαιξε τόσο. Ο Γιάννης, αν το ρωτήσεις, δεν θέλει ποτέ να βγει έξω, θέλει να παίξει 48 λεπτά. Αυτή είναι η απάντηση του Μιχάλη. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια. Στο injury report δεν έχουμε εμείς κάποιον τραυματία. Έχουμε τον DiVincenzo. Οι Nets επιβεβαίωσαν δεν θα παίξει αυτό πέρα το μάτς ο Harden, οπότε έχουν οι Nets δύο σημαντικές απουσίες έναντι μιας δικιάς μας. Έχουμε επίσης σχόλια εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποιοι πολύ απεσιόδοξοι. Απεσιόδοξοι τόσο πολύ που νομίζουν ότι δεν θα κερδίσουμε ούτε ένα παιχνίδι σε αυτήν την σειρά, όπως ο Παρασκευάς. Υπάρχει και ο Γιώργος επίσης απεσιόδοξος, αλλά δεν θα συμφωνήσουμε με τον Κρίστο που λέει όξο. Βεβαίως κάποιος μπορεί να εκφράσει εδώ πέρα την απεσιόδοξία του. Επίσης θα διαφωνήσω με τον Κρίστο εδώ πέρα που λέει ότι είναι η τελευταία ευκαιρία του Μπαντ. Νομίζω το επόμενο παιχνίδι, άμα χάσουμε, θα είναι η τελευταία ευκαιρία, όχι αυτό πέρα το δεύτερο. Θα συμφωνήσω όμως αυτό πέρα που λες ότι είχαμε μια κάποια δυσκολία στην επίθεση και δεν ήταν εύκολο για τα ματάκια μας. Ιδιαίτερα όταν γίνονται 24 δευτερόλεπτα και βλέπεις μετά την άλλη ομάδα να πετυχαίνει πολύ εύκολους πόντους και με όμορφες προσπάθειες όπως πετυχαίναν οι Nets. Θα συμφωνήσω επίσης για τον Lopez. Πιστεύω ότι είναι η σειρά όπου ο Lopez πρέπει να παίξει πάνω από 30, ίσως και 35 λεπτά σε κάθε αγώνα και για να σκοράρει αλλά και για να φορτώσει με φάουλ τον Durant και τους άλλους ψηλούς που έχουν οι Nets. Ο Νικόλας είναι από αυτούς που, σαν και εμένα, είναι αισιόδοξοι. Επίσης, αισιόδοξοι και από άλλα παιδιά από τον Παντελή τους έχουμε. Ναι, αυτή είναι η σωστή, νομίζω, κρίση για το τι ακριβώς θα γίνει στην συνέχεια. Τέλος, ο Δημήτρης λέει ότι φάνηκαν πιο διψασμένοι και με μεγαλύτερη ενέργεια οι Nets. Περίμενε στο αντίθετο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε με μεγαλύτερη ενέργεια στο match. Προηγηθήκαμε με στην ενέργεια πόντους. Οι Nets φάνηκαν αντί χαμένα. Και μετά έγινε εκείνο και το run στο τέλος της πρώτης περίοδου όπου μείωσαν οι Nets. Εκεί θα έλεγα ότι στάθηκαν τυχεροί οι Nets. Οπότε, ναι, εμείς ξεκινήσαμε πολύ ωραία. Δυστυχώς όμως για μας ήρθε η απάντηση πολύ γρήγορα από τους Nets. Πάμε να κερδίσουμε αυτό πέρα το δεύτερο παιχνίδι. Ας το κερδίσουμε είτε με πολλούς πόντους μέσα στη ρακέτα, είτε με τρίποντα, είτε με βολές. Ας το κερδίσουμε όπως να είναι. Εδώ πέρα σε αυτό εδώ πέρα το σημείο δεν μετράει η καλή εμφάνιση, μετράει πιο πολύ
το αποτέλεσμα, ο Γιάννης θα είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει, εάν οι υπόλοιποι, εάν τα σουτ, τα μακρινά δεν μπαίνουν από όλους τους υπόλοιπους, ο Γιάννης είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να πάρει το παιχνίδι πάνω του και ας το χάσει ο ίδιος. Δηλαδή, θα ήθελα να δω πάρα πολλές επιθέσεις από τον Γιάννη, αν όλη η υπόλοιπη ομάδα δεν τραβάει και ας το χάσει το παιχνίδι σχεδόν μόνος του ο Γιάννης. Αυτό βέβαια ελπίζουμε να μην συμβεί, γιατί ελπίζουμε να δούμε μια καλή εμφάνιση, μια από τις καλύτερες εμφανίσεις σε όλη τη χρονιά και όχι μια από τις χειρότερες όπως αυτή του πρώτου παιχνιδιού. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβού των έλφων.